Δεύτερη ενότητα αφορά κυβερνοάμυνα, προστασία κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις. Συντονιστής σε αυτή την ενότητα είναι ο κύριος ο δόκτωρος Σπύρος Κοψιδάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του ΚΕΜΕΑ. Θα παρακαλούσα να είμαστε στις παρουσιάσεις μας όσο μπορούμε να σεβασούμε τον χρόνο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που ακολουθούν μετά. Κύριε Κοψιδά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Γεια σας. Με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην ExpoSec, στην ενότητα που αφορά στην κυβερνοάμυνα και προστασία κρισίμων υποδομών πληροφοριακών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας πολλούς διακεκριμένους ομιλητές. Να αρχίσω από έξω προς τα μέσα με τον κύριο Σφακιανάκη, τον ταξιέρχο, από την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, την Οικονομική Αστυνομία, τον κύριο Σπυρίδων Παπαγεωργίου, Αντιπλήρχο Διευθυντή της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας, τον κύριο Νικόλα Μουρκογιάννη, είναι εκπρόσωπο της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια, ΕΝΙΣΑ, με έδρα το Ηράκλειο, τον Βασίλειο το Βλάχο, λέκτορα στο ΤΕΙ Λάρισας, στο Τμήμα Πληροφορικής, και τον εκπρόσωπο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το Greek CERT, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Θα ξεκινήσουμε με τη σειρά. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Παπαγεωργίου, τον Αντιπλήρχο, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Γεια σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για αυτή την τιμητική πρόσκληση. Αυτό που θα σας μιλήσω θα είναι κυβερνοπόλεμος και προστασία κρίσιμων υποδομών. Στην ουσία, μια σύντομη αναφορά, για να είμαι και μέσα στον χρόνο. Θα μιλήσουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Αν κάποιος κοιτάει τον υπολογιστή, τον κοιτάει log files, θα βλέπει ότι καθημερινά γίνονται επιθέσεις. Οι επιθέσεις είναι είτε στοχευμένες, δύσκολο να ανοιχνευτούν, είτε ένα worm όπου κάνει συνεχώς αυτόματα στοχευμένες αυτόματα επιθέσεις. Τι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή? Δεν έχουμε ένα εθνικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης. Το έχουμε ανάγκη. Αν ρωτήσουμε κάποιον αυτή τη στιγμή πόσες επιθέσεις δέχεται η Ελλάδα, από ποιους, τι είδους, τι επιδιώκουν, δεν νομίζω να υπάρξει κάποιος φορέας πέρα από τα δικά του δίκτυα να μπορέσει να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση. Έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Δεν υπάρχει στρατηγική κυβερνοάμυνας, κυβερνοασφάλειας. Εθνική στρατηγική. Απαιτείται να έχουμε. Υπάρχουν αρκετοί φορείς. Δεν συνεργαζόμαστε θεσμικά. Θα έπρεπε να συνεργαζόμαστε. Ο ορισμός του κυβερνοπολέμου που θα δώσω είναι του κυρίου Αντωνόπουλου. Δεν είναι ο επίσημος ορισμός μας. Ονομάζουμε κυβερνοπόλεμο την εκμετάλλευση της υποδομής του αντιπάλου εναντίον του. Δεν θα το σχολιάσω. Αν θέλετε, μπορείτε να μου κάνετε ερώτηση στην πορεία. Κάποια παραδείγματα κυβερνοεπιθέσεων. Stuxnet, Red October, Dooku, Mini Duke, Flame. Εστιάζουμε στο Stuxnet γιατί είναι το πρώτο κυβερνοόπλο το οποίο χτυπά κρίσιμες υποδομές. Αυτή τη στιγμή ο κώδικας είναι ελεύθερος, το binary είναι ελεύθερο, έχουν κάνει reverse engineering, άρα οποιοδήποτε έχει στη διάθεσή του αυτό το όπλο. Θα μιλήσουμε ως ένα υποθετικό σενάριο. Λέγοντας ότι έχουμε έναν οργανισμό, μια κρίσιμη υποδομή. Τι μέτρα πρέπει να λάβουμε για να προστατεύσουμε αυτή την κρίσιμη υποδομή? Σκοπός της διάλεξης είναι να δείξει τον όγκο της εργασίας. Έχουμε το τρίπτυχο. Πρώτα ξεκινάμε με την κατάλληλη υποδομή, λογισμικό υλικό. Χρησιμοποιούμε routers, firewalls, IDS, IPS, data loss prevention, antivirus. Στείνουμε την υποδομή, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η ασφάλεια. Πρέπει να έχουμε συνεχόμενη συντήρηση υποδομής. Αυξάνει το κόστος της ασφάλειας. Μέσα στην υποδομή έχω βάλει και την επιτήρηση δικτύων και υπολογιστών. Από τη στιγμή που θα βάλουμε κάποιο αντιβάρους, θα πάρουμε ένα σωρό μέτρα προστασίας, οφείλουμε, ένας μεγάλος οργανισμός οφείλει να έχει ένα δίκτυο, να έχει ένα security operation center. Στην ουσία ένα θάλαμο όπου μπορεί 24 ώρες παρακολούθηση όλων των log files, να κάνει ανάλυση, να κάνει οπτικοποίηση και από εκεί πέρα να εντοπίζει επιθέσεις. Βασικό, πάνω στην υποδομή θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική κυβερνοασφάλειας και μια ξεχωριστή πολιτική κυβερνοάμυνας. Από τη στιγμή που ασφαλίζουμε, έχουμε μια πολιτική που ασφαλίζουμε ένα δίκτυο, θα πρέπει να έχουμε και μια συγκεκριμένη πολιτική πώς αντιμετωπίζουμε τις κυβερνοεπιθέσεις.
και να έχουμε ένα σχέδιο αποκατάστασης μετά από κυβερνοεπίθεση. Επόμενο κομμάτι. Θα πρέπει να έχουμε ειδικούς. Συνήθως αυτό που κάνουμε στα δίκτυά μας είναι να έχουμε τον administrator, τον διαχειριστή του δικτύου, το οποίο τον επιφορτίζουμε στο να κάνει και ασφάλεια, να κάνει και κυβερνοάμυνα. Δεν μπορεί ένα άτομο να τα κάνει όλα. Θα πρέπει να είναι ξεχωριστός ο administrator από τον υπεύθυνο ασφαλείας και να έχει συνεχής εκπαίδευση. Να ενημερώνεται καθημερινά. Ο αδύναμος κρύπτος είναι ο χρήστης. Οι χρήστες πρέπει να είναι καθημερινά, να είναι ενήμεροι, να ξέρουν να αναγνωρίζουν επιθέσεις. Είναι ο ζωντανός αισθητήρας στο Security Operation Center. Θα πρέπει ο κάθε οργανισμός να κάνει συχνούς ελέγχους στρατοτήτων, συχνούς ελέγχους ασφαλείας. Ακόμα και να οργανώνει εσωτερικές ασκήσεις αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων. Επιμένω στην ενημέρωση χρηστών. Αυτό που λέμε στο ΓΕΘΑ, η κυβερνοάμυνα είναι υπόθεση όλων. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο να ενημερώνουμε τους χρήστες. Από τη στιγμή που είναι όλοι τον παρουσιάζουν ως τον αδύναμο κρίκο, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να το κάνουμε το πιο ισχυρό χαρτί μας. Και το έχουμε πετύχει με τους ακόλουθους άμυνες. Με το Red October, δεν ξέρω πόσοι έχετε ασχοληθεί με το Red October. Η πρώτη που εντοπίσαμε επίθεση του Red October ήταν το Σεπτέμβρη. Ενημερώσαμε τις αρχές, μετά καταλάβαμε την έκταση. Και ο λόγος που καταλάβαμε αργότερα την έκταση είναι γιατί δεν συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Για το Red October ενημερώθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών, ΕΕΠ, όλα τα ΣΕΡΤ, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Πώς μπορούμε να πετύχουμε επαγρύπνηση χρηστών? Αυτό που κάνουμε στο ΓΕΘΑ είναι, έχουμε μία φίσα. Και σε ηλεκτρονική μορφή και σε hard copy παντού κολλημένο. Ενημερωτικά σεμινάρια. Προειδοποιητικοί κανόνες ασφαλείας. Κάποιος που ανοίγει τον υπολογιστή του, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι 10 κανόνες ασφαλείας. Τι πρέπει να προσέχει και τι να αποφεύγει. Ενημερωτικά βίντεο. Σε εθνικό επίπεδο, κάθε δίκτυο δεν είναι μια νησίδα που είναι αποκομμένη. Έρχεται σε επαφή με ένα σωρό άλλα δίκτυα. Θα πρέπει στη χώρα μας να έχουμε μια εθνική αρχή κυβερνοάμυνας, να συντονίζει όλους τους φορείς. Να πετύχουμε μια εθνική στρατηγική και κυβερνοάμυνας και κυβερνοασφάλειας. Να φτιάξουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Να φτιάξουμε τη δικιά μας υποδομή. Κάποιες χώρες έχουν το δικό τους λειτουργικό σύστημα. Κάποια στιγμή η Τουρκία με το Ισραήλ ήρθαν σε σύραξη. Κυβερνοεπιθέσεις από τη μία πλευρά, κυρίως από την Τουρκία, φαινόταν μια σειρά από defacement. Οι Ισραηλοί το μόνο που απαντήσαν είπαν ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό το χώρο. Από την άλλη, κάποιος Τούρκος αξιωματούχος απάντησε: μα είναι δυνατόν να κάνουμε επίθεση στο Ισραήλ από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε τα δικά τους firewall να προστατεύσουν τις δικές μας υποδομές? Άρα, για να έχουμε καλύτερη ασφάλεια, εσωτερική ασφάλεια, θα πρέπει να έχουμε αναπτύξει τη δικιά μας υποδομή, ακόμα και το δικό μας λειτουργικό σύστημα. Πρέπει να μοιράζουμε τις πληροφορίες. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αν δεχόμαστε καθημερινά σε εθνικό επίπεδο επιθέσεις. Εμείς συνεργαζόμαστε με ακαδημαϊκό φορέα, θέλουμε να συνεργαστούμε και με τον ιδιωτικό φορέα. Οργάνωση ασκήσεων κυβερνοάμυνας. Θα μιλήσω πιο κάτω γι' αυτό. Σε διεθνές επίπεδο πρέπει να μοιράζουμε πληροφορίες, να έχουμε συνεργασία με Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και να εκμεταλλευόμαστε τη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό. Πάντα πρέπει να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες. Βγάζουμε συμπεράσματα και μπορούμε να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας. Λίγα λόγια, ποιοι είμαστε εμείς? Το ΓΕΘΑ μιλάει για κυβερνοασφάλεια από το 1998. 2002, τμήμα κυβερνοάμυνας στο ναυτικό, στο ΓΕΝ. 2004, διεύθυνση στο ΓΕΘΑ. Διαθέτει μια σειρά από εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα στελέχη. Εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας πανόπτης. Δεν ξέρω πόσοι τη γνωρίζετε, είναι η τρίτη χρονιά. Διοργανώσαμε τον Ιανουάριο με μεγάλη επιτυχία. Προσκεκλημένοι είναι όλοι. Μέχρι τώρα έχουμε καλέσει δημόσιο φορέα, έχουμε καλέσει κρίσιμες υποδομές και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχουμε το δικό μας ΣΕΡΤ, στρατηγικό ΣΕΡΤ. Συμμετέχουμε από το 2009 στις ανατοϊκές ασκήσεις με μεγάλη επιτυχία και στην οργάνωση και σαν παίκτες. Με όλους τους φορείς συνεργαζόμαστε. Απλά η συνεργασία να είναι αμφίδρομη. Βλέπετε μια σειρά από πιστοποιήσεις που έχουν πάρει τα στελέχη. Δεν είμαι υπέρ το να έχει κάποιος ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, να έχει κάποιος πιστοποίηση στην ασφάλεια, αν δεν τα έχει εφαρμόσει ποτέ, δεν είναι ειδικός. Έχουμε τουλάχιστον 10-12 χρόνια εμπειρίας σε θέματα κυβερνοάμυνας και όλες αυτές τις πιστοποιήσεις τις εφαρμόζουμε καθημερινά στην πράξη. Δράσεις. Προσπαθούμε μέσα στο Σεπτέμβριο να φτιάξουμε ένα πιλωτικό σχολείο κυβερνοάμυνας. Στην αρχή σκοπεύουμε να είναι για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μετά υπάρχει σχεδιασμός να το ανοίξουμε. Έχουμε στρατηγική κυβερνοάμυνας, εκδίδεται αυτή τη στιγμή.
Καθημερινά πραγματοποιούμε ενημέρωση στελεχών για θέματα τροτοτήτων. Αυτό σκοπεύουμε να το βγάλουμε και στο πόρταλ του ΓΕΘΑ για να μπορούν να το βλέπουν όλοι. Έχουμε φτιάξει ένα τεχνικό εγχειρίδιο, το οποίο περιγράφει στην ουσία ασφάλεια ενός προσωπικού υπολογιστή. Όποιος και να είναι αυτός, αν χρησιμοποιεί Windows, Windows 7, Windows XP, Linux, διαφορετικό browser, πώς κρυπτογραφεί δεδομένα με open source εργαλεία. Αυτό θα είναι διαθέσιμο στο ίντερνετ, θεωρώ, την επόμενη εβδομάδα, για να το πάρει όλος ο κόσμος. Συμμετέχουμε στο ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης συμμετέχει στην πρόταση Cyber Road μαζί με άλλους 20 εταίρους. Εμείς είμαστε ο τεχνικός φορέας και γενικά το Υπουργείο έχει δράσει στο ΕΣΠΑ. Υπάρχει εκπρόσωπος της ΔΟΣΥ ΔΙΔΕΑ, μπορείτε να ρωτήσετε περισσότερα. Εμείς θέλουμε συνέργειες, θέλουμε να συνεργαστούμε. Και τελειώνοντας, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ο κανόνας είναι ένας, δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Τα δίκτυά μας είναι εκτεθειμένα. Δεν υπάρχει έννοια του κλειστού δικτύου. Άρα, για να αντιμετωπίσουμε μια κυβερνοεπίθεση, θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη υποδομή, τα εκπαιδευμένα άτομα να εντοπίσουν την επίθεση από τη στιγμή που θα γίνει, για να τη σταματήσουν εκεί που θα γίνει. Σκεφτείτε το σενάριο που κάποιος θα μπει σε ένα δίκτυό μας, όπου έχουμε απόρριτα δεδομένα και θα τα πάρει. Δεν έχει νόημα να αντιμετωπίσουμε την επίθεση μετά. Τα δεδομένα έχουν χαθεί. Αυτό είναι το σκεπτικό μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Στη διάθεση σας για ερωτήσεις. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου από όλα όσα μας είπε, από τα πολύ χρήσιμα από όσα μας είπε. Θα ήθελα να κρατήσουμε δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Σίγουρα θα ήταν μια καλή λογική του να υπάρχει ένα κέντρο αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων σε επίπεδο κράτους. Όμως επίσης θα ήθελα, κύριε Παπαγεωργίου, να σας πω ότι οι καλές προσπάθειες, σαν και αυτές που κάνετε, πρέπει να έχουν και μεγαλύτερη προβολή. Δηλαδή, η εξωστρέφεια ίσως των πραγμάτων που κάνετε θα έπρεπε να προβάλλετε λίγο περισσότερο, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος έτσι, την προσπάθεια που κάνετε και ειδικά όταν έχετε να προσφέρετε τόσα πολλά πράγματα και στο μέσο χρήστη, θα ήταν πολύ σημαντικό αυτό να έχει μια μεγαλύτερη διάχυση στην κοινωνία. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Μπουρκογιάννη, είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, στο Βήμα. Κύριε Μπουρκογιάννη. I will try to be succinct, and I will speak in English, hoping to engage more people in the discussion. I've been studying and dealing with issues of security for more than 40 years, and the reason that I accepted to become the Greek national representative to ENISA, which is a European organization dealing with issues of cybersecurity for protecting the networks, the key networks, is that I think that issues of cyber and cloud security are the major restructuring trigger of the defense industry and the security industry of our times. To be provocative, I had suggested as a title to my remarks, the restructuring of war and peace. I'm going to try to elevate the discussion for 3 minutes to indicate what I mean. We are entering into a period where the enemy is unknown. If, just to become very temporary, to talk about events of the last week, if there is a cyber attack against South Korean or American targets, which emanates from a neighborhood in Shanghai, nobody really knows whether it is a Chinese state action, a Chinese academic action, a North Korean emigre action, or another provocation. So contrary to the war we have been used to for centuries, one characteristic of the new challenge, which is introduced by the technology, and the spread of the technology, is that the attacker is unknown. This has not been the case until very recently. Yes, stealth technology covers the weapon, but who is the attacker is quite obvious. As
the preceding speaker indicated, questions of time become much more critical. You need to detect and respond, possibly, within much smaller dimensions of time than we have been used to, which raises a series of issues about consultation between the private sector, which might become the target of the attack, the defense establishment, which has the overall responsibility for defending a country, and the political establishment. Here we're talking about a period of detection and an effective counterattack, which is much shorter than what we experienced during the nuclear war exercises. If time becomes more important, geography becomes completely unimportant, because the attack might come, for instance, against the United States from within the United States. Frontiers become unimportant. As it was always, as it has already been indicated, there are questions that have to do with the defending forces. If the attacker can be anybody, a state, an organization, or a group of individuals, then the defender also cannot just be the armed forces. We're not organized as a society to defend ourselves against an attack that can become by anybody and can be affecting everybody. Just to become a little bit more practical, to land it to events that have already happened, cybersecurity attacks do happen every day, and in general they take any of the three following forms. One is the refusal of service. At some point in time, 12 American banks, for the better part of 2 days, became dysfunctional because they were attacked, their system was attacked, they could not serve their client. That's refusal of service. The second kind of attack, which is an escalation, is erasing of memory, of data. A major Arab company suffered complete erasing of its memory in its computers. And the third, which is much more relevant to national defense, is redirecting of national assets. Just to come back to my theme about radical restructuring in the security industry, until now we were counting how many ships and tanks and airplanes each country had. Now the pertinent question is who directs them. The assumption that the national government directs those assets is an erroneous assumption. There are defense systems already today that can turn a frigate of country A, presumably planning to attack or moving against country B, to attack country C or country A. Okay. If this is not restructuring, I don't know what is. These are my reflections on the subject of today, but I owe this august audience perhaps an update on something that is a little bit of more Greek concern. For reasons that definitely precede me, the Organization for the Protection of Critical Infrastructure, let's be specific, electric grids, telecommunications, banks, etc., the European Organization for the Protection of these networks, has been headquartered in Greece since it was created. It is called ENISA. It is the only European agency which is headquartered in Greece. In the last 6 months, problems that have been accumulated for years came to a fourth. There was a real problem and question whether the agency would stay in Greece. Quite frankly, it was a battle that I decided to join. Only last month, the decision was taken that the agency will stay in Greece. I'm not here to celebrate any big Greek national victory, but definitely the existence of ENISA in Greece provides an opportunity for the organization, for the cooperation you have been asking for, and allows 20 or 30 Greeks
to be in the forefront of at least understanding what this restructuring of the defense industry means for the next generation and the rest of our lifetimes. Thank you for listening to me. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Μουρκογιάννη. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τελικά ο ΕΝΙΣΑ θα παραμείνει στην Ελλάδα. Όπως ακούσατε, είναι και ο μοναδικός οργανισμός, ευρωπαϊκός οργανισμός που εδρεύει ουσιαστικά στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Είναι πολύ σημαντικό και για εθνικούς, αν το θέλετε, λόγους και για λόγους συνεργασίας των υπηρεσιών με τον ΕΝΙΣΑ, ούτως ώστε να μπορούμε να αναπτύσσουμε μαζί δράσεις. Το άλλο που θα ήθελα έτσι να κρατήσω από την ομιλία του κ. Μουρκογιάννη είναι το γεγονός ότι πράγματι οι κυβερνοεπιθέσεις συνεχώς αυξάνουν την πολυπλοκότητά τους. Δεν είναι οι κυβερνοεπιθέσεις πλέον τόσο απλές όσο ήταν ίσως πριν από 10 χρόνια ή πριν από 5 χρόνια. Και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης. Δηλαδή, φανταστείτε το εξής απλό, ότι αν κάποτε έπρεπε να κάποιος που ήθελε να αποκρυπτογραφήσει κάτι συγκεκριμένο, να βάλει πάρα πολλούς υπολογιστές μαζί να δουλεύουν για να το κάνει αυτό, τώρα μπορεί πολύ εύκολα μέσω μιας υπηρεσίας cloud να κάνει το ίδιο πράγμα αν έχει την απαραίτητη πρόσβαση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και η αύξηση της υπολογιστικής ισχύως είναι κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο της ασφάλειας και προστασίας. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον ταξίαρχο, τον κύριο Μανώλη Σφαγιανάκη. Είναι υποδιευθυντής της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Έχει σχεδόν 20 ετία στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς τον γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να αναφέρω κάτι άλλο. Κύριε Σφαγιανάκη. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη τιμή για την ελληνική αστυνομία και χαρά μετά για εμένα η σημερινή πρόσκληση στο πρόσωπό μου. Τυχαίνει να είμαι ο ταξίαρχος της ελληνικής αστυνομίας, υποδιευθυντής στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπου δεν σας κρύβω ότι έχουμε να δείξουμε ένα μεγάλο έργο και στην κυβερνοασφάλεια, αλλά και γενικώς σε θέματα που άπτονται του διαδικτύου. Παίρνω πάσα από τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου στο κυβερνοπόλεμο και θέλω να πω ότι η ελληνική αστυνομία έχει κοινωνιοποιήσει το μήνυμα από νομό σε νομό, μέσα από ημερίδες που έχει κάνει, μέσα από καινοτόμες δράσεις, προσπαθεί να αφυπνίσει τους Έλληνες πολίτες στο κομμάτι που λέγεται κυβερνοασφάλεια και παράλληλα ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Έχουμε να επιδείξουμε μεγάλο έργο και πάνω απ' όλα έχουμε να επιδείξουμε ανθρώπους, επιστήμονες, οι οποίοι μέσα από τις ημερίδες που κάνουμε, αλλά την Ελλάδα, δίνουμε το μήνυμα στον Έλληνα πολίτη ότι υπάρχει και το διαδίκτυο. Είχαμε μεγάλα προβλήματα. Η ελληνική αστυνομία έχει δει το θέμα από το 1995. Τυχαίνει να ήμουν στο κομμάτι αυτό από το 1995 μέχρι και σήμερα. Ακόμα είμαστε σε θέματα του ίντερνετ και η ελληνική αστυνομία έχει να δείξει πάρα πολλά. Η υπηρεσία, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι μια υπηρεσία η οποία αποκρούει αυτές τις επιθέσεις. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, θα είναι η υπηρεσία η οποία θα κληθεί να δώσει τον τελευταίο λόγο. Δηλαδή, με απλά λόγια, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος θα είναι η υπηρεσία η οποία θα εξιχνιάσει τις υποθέσεις αυτές. Έχουμε λοιπόν να επιδείξουμε ένα μεγάλο έργο στο κομμάτι των εξιχνιάσεων σε υποθέσεις οι οποίες αφορούσαν τις κρίσιμες υποδομές είτε στην ημεδαπή στη χώρα μας, είτε στην αλλοδαπή. Εγώ θα μπορέσω μέσα από αυτή την μικρή παρουσίαση να σας δώσω σε κεντρικές γραμμές ποιες υποθέσεις, τις πιο καλές, κατά την κρίση μου πάντα, έχει εξιχνιάσει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας. Πριν μπω όμως στην ουσία, θα ήθελα να σας πω ότι μέσα από το διαδίκτυο μπορεί κάποιος να κάνει τα πάντα, μέσα από τη διαφάνεια αυτή θα δείτε η κάθε εικόνα είναι και ένα μήνυμα, όπου μέσα από αυτό το μήνυμα που παίρνουμε θα πρέπει
Όλοι μας και πάνω απ' όλα αυτοί που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, να ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε ασφάλεια στις κρίσιμες υποδομές της χώρας μας, γιατί όλα γίνονται πλέον μέσα από το διαδίκτυο. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Και περνάμε, τι γίνεται σε ένα λεπτό μέσα από το διαδίκτυο. Αυτή η διαφάνεια δείχνει την εγρήγορση του απλού κόσμου, όπου όλοι μας, στην Ελλάδα γύρω στο 65%, στον κόσμο όλο είναι πιο μεγάλα τα ποσοστά, είναι κολλημένοι σε ένα τάμπλετ, είναι κολλημένοι πάνω σε μία οθόνη, σε ένα υπολογιστή και ανάλογα με το τι θέλει κάποιος, κάνει και ανάλογες κινήσεις. Πριν άκουσα ότι δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Κατ' εμέ, ασφαλής υπολογιστής είναι ο κλειστός υπολογιστής και βγαλμένος από το μπριζάκι. Με απλά λόγια. Έτσι λοιπόν όλοι κατανοούμε ότι δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Και επειδή δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, θα πρέπει όλοι να είμαστε πιο συγκρατημένοι στις ενέργειες που κάνουμε και βλέπετε από ένα απλό email, από μια απλή επικοινωνία, μέχρι μια video conference, οτιδήποτε τέλος πάντων σχετίζεται με θέματα επικοινωνίας ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε τα στατιστικά μας, οι μισοί Έλληνες και παραπάνω ασχολούνται επίσημα με το διαδίκτυο και με υπολογιστές. Βλέπουμε τις τάσεις, τα δύο κόκκινα, τα οποία είναι για μένα το Α και το Ω στο διαδίκτυο, ότι οι πληροφορίες δεν είναι πάντα έγκυρες. Εδώ ήθιστε μέσα στη χώρα μας και πιστεύω και στα πιο πολλά μέρη του κόσμου, όταν δει κάποιος κάτι και διαβάσει κάτι, λέει το διάβασα στο διαδίκτυο. Όλοι οι πιο πολλοί νομίζουν ότι το διαδίκτυο είναι μια άγνωστη πηγή η οποία συγγράφει και γράφει πράγματα. Π.χ. μπορούν να στοχεύσουν διοικητή μια υπηρεσία, πολιτικού. Ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη μάχη, ανθρώπους οι οποίοι κυβερνούν τις κρίσιμες υποδομές και πολλούς άλλους για να θέλουν να πλήξουν κάποιο στόχο. Άρα, πάνω απ' όλα, κοιτάζομαι ποιος το γράφει και γιατί το γράφει και πάντα εξετάζομαι την πηγή. Και το δεύτερο κόκκινο που έχω βάλει στην διαφάνεια είναι ότι όποιο αρχείο δημοσιεύεται στο διαδίκτυο μένει για πάντα. Ναι, κυρίες και κύριοι, μένει για πάντα. Η πληροφορία μας είναι ότι μένει για πάντα. Ήδη οργανισμοί, εταιρείες έχουν απλωθεί σε σαφάρι να μαζέψουν όποιος μπορεί πιο πολλά μέσα από το διαδίκτυο και αφορούν εμάς και εσάς. Μπαίνουμε στην κακόβουλη χρήση του διαδικτύου. Τι είναι το ηλεκτρονικό έγκλημα? Με απλά λόγια είναι το έγκλημα το οποίο γίνεται μέσω υπολογιστών και στη συνέχεια περνάμε και στο διαδίκτυο. Αν έχουμε μόνο έγκλημα υπολογιστών, έχουμε το computer crime. Αν έχουμε έγκλημα και με το διαδίκτυο, υπολογιστές και διαδίκτυο, έχουμε το cyber crime, το λεγόμενο κυβερνοέγκλημα. Ποια είναι τα νομικά? Σας τα λέω όλα αυτά για να μπούμε στην ουσία. Πρέπει να ξέρετε τι νομοθεσία επικρατεί, γιατί εμείς είμαστε οι τελευταίοι οι οποίοι θα κάνουμε τον απολογισμό. Εμείς είμαστε η υπηρεσία η οποία, η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, είναι η υπηρεσία η οποία θα διερευνήσει τις υποθέσεις μετά από ένα κυβερνοπόλεμο, μετά από μία κυβερνοεπίθεση, μετά. Άρα, με απλά λόγια, θα πρέπει όλοι σας να ξέρετε τι επικρατεί από πλευράς νομοθεσίας στη χώρα μας. Το πρώτο και το Α και το Ω είναι με το Προεδρικό Διάταγμα 47 του 2005. Έχουν πει ότι το διαδίκτυο είναι απόρριτο. Όλο το διαδίκτυο. Με απλά λόγια, όποια ενέργεια και να γίνει από πλευράς διοκτικών αρχών, θέλει άρση απορρίτου. Πότε κάνουμε άρση απορρίτου? Στα κακουργήματα. Και σε κάποια κακουργήματα. Π.χ. ο βιασμός είναι κακούργημα, αλλά δεν δικαιολογεί άρση απορρίτου. Απλά αυτά σας τα λέω για να ξέρετε ότι η κακόβουλη πράξη που θα γίνει σε κάποια εταιρεία, σε κάποιο οργανισμό, πρέπει να χαρακτηριστεί κακουργηματική, για να μπορέσουμε εμείς να φτάσουμε στο δράστη. Όμως, μετά από ποικίλες αντιδράσεις και της υπηρεσίας μας, αλλά και πολλών άλλων φορέων, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει αντίθετη άποψη με τον νομοθέτη, τον πρώτο. Έτσι λοιπόν, με τρεις γνωμοδοτήσεις έχουν πει ότι απόρριτο είναι μόνο επικοινωνία. Όλα τα υπόλοιπα δεν ανήκουν στη σφαίρα του απορρίτου των επικοινωνιών. Και εδώ ερχόμαστε εμείς και είμαστε ανάμεσα, είναι η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, είναι ακριβώς στη μέση. Στη μία μεριά είναι οι εταιρείες με τις κρίσιμες υποδομές που έχουν το θέμα και το πρόβλημα μετά από επιθέσεις που έχουν δεχτεί, και από την άλλη μεριά είναι οι εταιρείες παροχών υπηρεσιών ίντερνετ. Εμείς είμαστε ακριβώς η ενδιάμεση, όπου λέμε, κύριοι, εφαρμόστε τη γνωμοδότηση για να πάρουμε τα ηλεκτρονικά ίχνη σε ποιον ανήκουν. Οι εταιρείες λένε εμείς δεν εφαρμόσουμε την γνωμοδότηση, διότι εμείς θέλουμε νόμο
Άρα τα αποτελέσματα, όπως θα καταλαβαίνετε όλοι σας, είναι αρνητικά στις έρευνες των επιθέσεων, διότι δεν προβλέπονται άρση απορρίτου επιθέσεις αυτού του είδους. Και μπαίνουμε στα αρνητικά του διαδικτύου, στις υποθέσεις που εμείς εδώ έχουμε και εξιχνιάζουμε, παιδική παρνογραφία, εθισμός, κυβερνοεγκλήματα, προσωπικά δεδομένα και απάτες μέσω του ίντερνετ. Αυτή είναι η μοχλή, είναι τα μέσα με τα οποία μπορούμε εμείς και κάνουμε έρευνες και κυνηγάμε το έγκλημα. Και ερχόμαστε στην κατασκοπία, κυβερνοκατασκοπία, η οποία διαπράττει μέσω του διαδικτύου με τη χρήση υπολογιστών, με μεθόδους cracking ή με προγράμματα ιών ή οτιδήποτε άλλο. Με απλά λόγια, είναι ο τρόπος που διεισδύει κάποιος μέσω του διαδικτύου σε κρίσιμες υποδομές. Πρώτο κομμάτι και σταθμός, το farming. Το farming είναι επειδή δεν μπορούν να χτυπήσουν τραπεζικά ιδρύματα, χτυπάνε τον πελάτη, ο πελάτης είναι πάντα αδύναμος. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος γράψει το όνομα της τράπεζας στο URL, hipsi.com ή .gr, όπου θέλει να πάει σε όποια τράπεζα, υπάρχουν ανακατευθύνσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σου έχουν κάνει στον υπολογιστή. Έτσι λοιπόν, όταν εσύ θες να πας να κάνεις μία ανάληψη από ένα τραπεζικό ίδρυμα, δεν θα βρεθείς σε αυτό το ίδρυμα, θα βρεθείς σε μία άλλη διεύθυνση, όπου εκεί θα σου πάρουν τους κωδικούς και στη συνέχεια θα εισέλθουν αυτοί στο τραπεζικό ίδρυμα και αυτοί θα κάνουν τις συναλλαγές αντί για εσένα. Όμως και αυτός είναι ένας τρόπος να διεισδύσουν μέσα στο τραπεζικό ίδρυμα και από εκεί και μετά αρχίζει ο πόλεμος. Μπαίνουμε σε μια υπόθεση που είχαμε, μιλάμε χειριστή, πολύ μεγάλη υπόθεση με μια πάρα πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, όπου κάποιος με ένα σύγχρονο λογισμικό είχε παγιδεύσει τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος είχε πάντα μαζί του ένα λάπτοπ και ό,τι έλεγε το κατέγραφε. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή ο υπάλληλος άλλαξε στέγη, έγινε και αυτός επιχειρηματίας, πήγε, άνοιξε μια εταιρεία άλλη, υπέκλεπτε όλους τους ναύλους τις τιμές που έδινε η μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, προσέφερε χαμηλότερες τιμές, με αποτέλεσμα η εταιρεία αυτή να χάσει το 68% της κίνησης, των κεφαλαίων και της δουλειάς που είχε. Με απλά λόγια, ήρθε ο επιχειρηματίας στην υπηρεσία μας, δεν ήξερε από τι έχανε τις πωλήσεις του και στη συνέχεια, μετά από έρευνα που έγινε, απεδείχθη ότι του είχαν βάλει ένα πρωτοποριακό λογισμικό κατάσκοπο και έχανε όλες του τις πωλήσεις μέσα από τον τρόπο αυτό. Μπαίνουμε σε μια υπόθεση κάτια, μια μεγάλη πολεμική βιομηχανία στην Ευρώπη, δέχτηκε χτύπημα από δύο, ένα Έλληνα και ένα Εγγλέζο, τις πήραν το λογισμικό, το βασικό, και άρχισαν να το πουλούν στο διαδίκτυο. Η εταιρεία έπαθε μεγάλη ζημιά, 360 εκατομμύρια δολάρια δήλωσε τη ζημιά, εντοπίσαμε τους ανθρώπους που έκαναν αυτή τη ζημιά και αυτή τη στιγμή λογοδοτούν στην δικαιοσύνη. Μπαίνουμε σε άλλη υπόθεση, με ένα μεγάλο διεθνή τραπεζικό οργανισμό ευρωπαϊκό, στο top 5 των τραπεζών στην Ευρώπη, κάποιος 25χρονος από την Ελλάδα, με μια απλή παραδοσιακή γραμμή, και επειδή είχε διαφορές με την τράπεζα, ήταν ο άνθρωπος αυτός μετανάστης, έφυγε από τη χώρα αυτή, ήρθε εδώ και θεώρησε καλό να εκδικηθεί την τράπεζα. Χτύπησε τον τραπεζικό οργανισμό. Ο τραπεζικός οργανισμός υπολειτουργούσε για 15 μέρες και πάνω. Χτύπησαν καμπανάκια, χτύπησαν συναγερμοί, εντοπίστηκε ένα ίχνος, όπου κάναμε έρευνα και ο εν λόγω κύριος συνελήφθη και παρεπέμφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα στη χώρα που έγινε το αδίκημα. Ένα σας λέω ότι η τράπεζα όχι μόνο ζει μια οικονομική πέστη, αλλά υπολειτουργούσε και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχει πολλά διεθνή αρνητικά. Μπαίνουμε σε μια άλλη υπόθεση, όπου αυτή η υπόθεση έχει πολλούς παραλήπτες. Πολλές εταιρείες, άλλες κρίσιμες σε υποδομές, άλλες όχι, δίνουν δικαιώματα σε υπαλλήλους, σε γραμματείς. Με ένα απλό χαμόγελο δίνει ο άλλος μια πρόσβαση σήμερα. Έτσι λοιπόν, άμα το χαμογελάσει ωραία, κάποια της δίνει και πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία. Δυστυχώς, κάποιοι επιχειρηματίες και στη χώρα μας έχουν πέσει σε τέτοια λάθη, με αποτέλεσμα, οι
κοπέλες αυτές, γιατί δυστυχώς μόνο κοπέλες μέχρι σήμερα είχαμε, να πάρουν τα στοιχεία, τα κρίσιμα στοιχεία και να τα πουλάνε σε ανταγωνιστές. Να τα πουλάνε στην κυριολεξία. Τα πουλούσαν. Έχουμε υποθέσεις αρκετές εξιχνιάσει στο κεφάλαιο αυτό και αυτό όλα είναι που δίνουμε πρόσβαση. Έχει να κάνει με τη διαβάθμιση της πρόσβασης στην πληροφορία. Αυτό είναι το α και το ω. Γι' αυτό όταν έχουμε μία εταιρεία πρέπει να κάνουμε πολιτική ασφάλειας. Πού, σε ποιους δίνουμε τι. Προχωράμε σε μια άλλη δημόσια αρχή εδώ, αυτό έγινε και στη χώρα μας, όπου κάποιος άγνωστος υπέκλεπτε την αλληλογραφία του Προέδρου. Πρόεδρος πολύ μεγάλος, σοβαρός οργανισμός, όπου μετά από ψηφιακή ανάλυση βρέθηκε ότι του τα έπαιρνε άλλο ανώτατο στέλεχος, υψηλόβαθμο και από το εξοχικό του. Μπαίνουμε σε μια άλλη σοβαρή υπόθεση, που έχει να κάνει με social media, σας τα λέω εντάχει διότι υπάρχει θέμα χρόνου, social media, υπόθεση με υποκλοπή ευαίσθητων στοιχείων από πολύ μεγάλη και σοβαρή εταιρεία, όπου ο δράστης αυτός όχι μόνο υπέκλεπτε, αλλά ανέβαζε τα δυσφημιστικά όλα στα social media εις βάρος της εταιρείας αυτής. Άγγλος καθηγητής πανεπιστημίου, με μεγάλη διαμάχη με μια εταιρεία στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία, είχε διαφορές με την εταιρεία αυτή, hacker, μπήκε μέσα σε μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού και όχι μόνο έκανε επίθεση, απλώς άλλαξε όλα τα στοιχεία της εταιρείας και η μετοχή έγραφε ότι είναι μείον 80% κάτω. Πανικός στο χρηματιστήριο, με απλά λόγια, και αυτός συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και η ζημιά ήταν ανυπολογιστή. Και κλείνω με μια υπόθεση botnet, που πιστεύω ότι εδώ είναι το μέλλον, δυστυχώς είναι το μέλλον εδώ. Κάποιος Έλληνας, δαιμόνιος πιτσιρικάς, είχε κάνει μια εφαρμογή, ένα toolbar, όπου μέσα από το toolbar σου έκανε, μέσα στον υπολογιστή σου έκανες αποδοχή το toolbar, το εγκαθιστούσες και σε συνέχεια σου έπαιρνε τη διαχείριση του υπολογιστού. Με απλά λόγια, ο ελόγω πιτσιρικάς είχε κατορθώσει να έχει στην κατοχή του πάνω από 20.000 υπολογιστές, τους οποίους νίκιαζε για χτυπήματα σε διαφόρους χώρους. Έτσι λοιπόν, ο πιτσιρικάς έβγαζε το χαρτζιλίκι του νοικιάζοντας υπολογιστές τρίτους. Μπορούσε να ήταν και ο δικός μας και ο δικός σας υπολογιστής και χωρίς να ξέρετε να είσαστε μέρος μιας επίθεσης. Αυτές είναι οι διακρίσεις της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον ταξιέρχο, τον κύριο Σφακιανάκη. Σίγουρα δεν φημιζόμαστε ως χώρα για τις πολύ γρήγορες διαδικασίες σε ό,τι αφορά και την αντιμετώπιση νομοθετικά των ζητημάτων που εμφανίζονται, αλλά ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσει και το ζήτημα για το απόρριτο των επικοινωνιών, οπότε θα μπορεί και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να κάνει πιο αποτελεσματικά τη δουλειά της. Στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει σταθεί η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, CERT, έτσι συνηθίζουμε να το λέμε. Ο εκπρόσωπος της ΕΥΠ βρίσκεται εδώ για να μας διαφωτίσει περισσότερο σχετικά με τις δραστηριότητες της υπηρεσίας. Παρακαλώ. Χαίρετε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και την ευκαιρία που δίνεται στο Εθνικό CERT να παρουσιάσει τις δραστηριότητες του και πολλοί από εσάς πιθανόν δεν το γνωρίζετε ακόμα. Εκπροσωπώ το Εθνικό CERT, το οποίο ανήκει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Παρουσίαση θα αφορά ένα κομμάτι το τι είναι το Εθνικό CERT, γιατί είναι κάτι σχετικά καινούριο, με τι ασχολούμαστε και κάποια θέματα περί ασφάλειας ηλεκτρονικών επιθέσεων. Να πούμε ότι η ΕΥΠ έχει οριστεί, έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων και μεριμνά για την πρόληψη, τη στατική και ενεργητική αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής. Ήταν ο νόμος, ο ιδρυτικός δίν της αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας και έχει γραφτεί γενικά όσο γίνεται ο ρόλος που αφορά την προστασία από ηλεκτρονικές επιθέσεις.
Και αργότερα, στο προεδρικό διάταγμα που αναλύεται λίγο ο ρόλος της υπηρεσίας μας, αναφέρεται ότι η ΕΕ Διεύθυνση, στην οποία ανήκει και το Εθνικό ΣΕΡΤ, είναι αρμόδια για συλλογή, επεξεργασία δεδομένων, την ενημέρωση αρμοδίων φορέων για την καταπερίπτωση συστατική και ενεργητική αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά των κρισίμων υποδομών της χώρας και ειδικότερα κατά των δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης, πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής. Είναι ίσως το μοναδικό κείμενο που μπορεί να δείτε ότι γίνεται αναφορά σε κρίσιμες υποδομές, ελληνικές κρίσιμες υποδομές. Με τι ασχολούμαστε ως Εθνικό ΣΕΡΤ? Το λέμε Εθνικό ΣΕΡΤ, δεν γράφτηκε τότε στο νόμο Εθνικό ΣΕΡΤ, γιατί θελήσαμε να βάλουμε ένα πιο ελληνικό τίτλο. Ουσιαστικά το Εθνικό ΣΕΡΤ είναι αρμόδια αρχή για προστασία από ηλεκτρονικές απειλές επιθέσεις, κυρίως προς το δημόσιο φορέα και τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Παραμένουμε ένα Εθνικό ΣΕΡΤ, αλλά επικεντρώνουμε τις δραστηριότητές μας στο δημόσιο φορέα και τις κρίσιμες υποδομές. Συλλέγει στοιχεία ηλεκτρονικών επιθέσεων απειλών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αναλύει, καταγράφει, κατηγοριοποιεί το είδος των επιθέσεων απειλών και τις χειρίζεται ανάλογα με το είδος τους. Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές για την προστασία των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα από επιθέσεις απειλές κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων. Είναι κάτι που ουσιαστικά μας ζητάνε σαν υπηρεσία, μας ζητάει κάποιος φορέας να τον βοηθήσουμε είτε σε μέτρα ασφαλείας, είτε να καθορίσει τη δική του πολιτική ασφαλείας, είτε και σε κάποιο περιστατικό. Αλλά το λέω ότι μας ζητείτε ως αίτημα στο Εθνικό ΣΕΡΤ. Προβαίνει σε ανακοινώσεις σχετικά με επικείμενες απειλές ή γενόμενες ηλεκτρονικές επιθέσεις και προτείνει προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα προστασίας. Όταν έχουμε πληροφόρηση ότι επίκειται κάποια ηλεκτρονική επίθεση, συνήθως, αυτό που κάνουμε είναι ότι ενημερώνουμε τους εμπλεκόμενους φορείς. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Κατά κανόνα δεν βγάζουμε κάποια γενική ανακοίνωση, αλλά ειδοποιούμε ακριβώς τους φορείς οι οποίοι πιθανόν θα δεχτούν την επίθεση. Συνεργάζεται με άλλα εθνικά και μη ΣΕΡΤ, καθώς και υπηρεσίες του δημόσιου φορέα για σχετικά θέματα. Παρέχει συμβουλές και βοήθεια σε εγκαταστάσεις του φορέα που δέχτηκε επίθεση για την αποκατάσταση ή περιορισμό επιπτώσεων από τις επιθέσεις μετά από αίτημα του φορέα. Εάν κάποιος φορέας έχει δεχτεί επίθεση, για το οποίο είτε μας ενημερώνει ο ίδιος φορέας και ζητά τη βοήθειά μας, είτε ενημερώνουμε εμείς το φορέα, που είναι το πιο συνηθισμένο δυστυχώς μέχρι τώρα, ότι έχει δεχτεί ήδη μια ηλεκτρονική επίθεση και δεν το γνωρίζει, έχουμε τη δυνατότητα, εάν το θέλει ο φορέας και το ζητήσει, να στείλουμε δικιά μας ομάδα η οποία να τον βοηθήσει στο να πάρει τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Και συντονίζουμε ως εθνική αρχή τις ενέργειες απόκρισης μεταξύ των εμπλεκόμενων σε επιθέσεις. Αυτές είναι οι βασικές αρμοδιότητες που έχει το Εθνικό ΣΕΡΤ στην Ελλάδα. Ποιες συνεργασίες έχουμε? Το Εθνικό ΣΕΡΤ ανήκει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Άρα, κατά κύριο λόγο, εκμεταλλευόμαστε την ιδιότητα αυτή. Η βασική και η σημαντικότερη πληροφόρηση που έχουμε προέρχεται από τη συνεργασία μας με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Δεύτερη πηγή πληροφόρησης είναι τα άλλα ΣΕΡΤΣ, τα οποία είτε είναι εθνικά σε άλλες χώρες, κυβερνητικά, είτε οποιοδήποτε ΣΕΡΤ ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε και με τα ελληνικά, το Πανεπιστημιακό και το Fort ΣΕΡΤ. Έχουμε συνεργαστεί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό των ΕΝΗΣΑ για την ασφάλεια. Συνεργαζόμαστε φυσικά με τη Δίωξη Λειτουργού Εγκλήματος, που έχουμε μια συνοδεύτερη συνεργασία, και με τη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΘΑ. Και φυσικά, λόγω της αρμοδιότητάς μας για την αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων, συνεργαζόμαστε με τους Internet Providers, τους ελληνικούς. Κατά κανόνα, αυτές είναι οι βασικές συνεργασίες που έχουμε. Το Εθνικό ΣΕΡΤ, όπως είδατε, αν είδατε τον ορισμό του στην αρχή, αν τον προσέξατε, δημιουργείται ως αρμοδιότητα το 2008 και καθορίζεται με λεπτομέρειες το 2009. Ουσιαστικά, δημιουργείται το Εθνικό ΣΕΡΤ στην Ελλάδα το 2009. Από τότε έχουμε συμμετάσχει, θα έλεγα, σε αρκετές ασκήσεις, στον πανόπτη που διοργανώνει η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΘΑ, σε άσκηση διαχείρισης της ΕΣΥΜ 2010, Cyber Europe του ΕΝΗΣΑ. Εκεί συμμετείχαμε ως εκπρόσωπος της Ελλάδος και συντονίσαμε τους Έλληνες συμμετέχοντες στην πανευρωπαϊκή άσκηση. Στη EuroSopex, μια άλλη ευρωπαϊκή άσκηση που έγινε υπό τον ΕΝΗΣΑ μικρή. Συμμετέχουμε στις νατοϊκές υπό το συντονισμό του ΓΕΘΑ και της ΔΚΙΒ. Και στη CMX που αφορά πάλι νατοϊκή άσκηση, αλλά άσκηση διαχείρισης κρίσεων. Εδώ, αν προσέξατε πάνω στον τίτλο, αναφέρονται συμμετοχή σε ασκήσεις που συμμετέχουμε ως Εθνικό ΣΕΡΤ.
Γιατί μην ξεχνάτε ότι ανήκουμε σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οπότε σε θέματα κυβερνοασφάλεια συμμετέχουμε και σε άλλα πράγματα ή και σε άλλες ασκήσεις, αλλά εκεί συμμετέχουμε ως Υπηρεσία Πληροφοριών. Τι ζητάμε και πού μπορούμε να βοηθήσουμε? Θα θέλαμε εμείς ενημέρωση από τους φορείς για περιστατικά ασφαλείας ή ηλεκτρονικές επιθέσεις που δέχονται. Εδώ είναι μια καταγραφή του τι θεωρούμε εμείς ηλεκτρονική επίθεση και το τι θα θέλαμε να μας αναφέρουν οι φορείς και να τους βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Θα θέλαμε να μας αναφέρονται επιτυχημένες επιθέσεις hacking. Θα μας ενδιαφέρει αν κάποιος έχει διαρροή πληροφοριών και δεν ξέρει από πού έγινε. Αν κάποιος καταλαβαίνει ότι παρακολουθούνται τα δίκτυά του ή υπολογιστής του. Εάν έχετε μόλυνση από τον ιό. Δηλαδή, διαπιστώσετε ότι ο ιός υπάρχει ήδη στο σύστημά σας και απλώς το αντιβάρος τον έπιασε πολύ αργότερα. Εάν δέχεστε κάποια επίθεση denial of service, αντίστοιχα κακόβουλα προγράμματα, ύποπτα προγράμματα που βρίσκεται μέσα στον υπολογιστή σας και ξέρετε ότι μάλλον δεν τα έχετε βάλει εσείς. Αν κάποιος σκανάρει το δίκτυό σας και ανοιχνεύει πιθανόν αδυναμίες για να τις εκμεταλλευτεί στο μέλλον. Εάν έχετε παρατηρήσει ύποπτη συμπεριφορά σε hardware ή και software που έχετε. Κατά κανόνα, αυτές είναι ηλεκτρονικές επιθέσεις, οι βασικές κατηγορίες που εμείς θέλουμε να αναφέρετε στο Εθνικό ΣΕΡΤ για να σας βοηθήσει το Εθνικό ΣΕΡΤ. Βεβαίως, η ως τώρα εμπειρία μας είναι ότι εμείς αναφέρουμε στους φορείς και εμείς πηγαίνουμε και τους λέμε ότι έχετε δεχτεί ηλεκτρονική επίθεση. Είτε γιατί βλέπουμε τα δεδομένα τους στο ίντερνετ, είτε γιατί έχουμε ειδοποιηθεί από άλλους φορείς, από ξένα search, ότι κάποιες δικές μας IP ή κάποιοι δικοί μας φορείς είναι επίσης θύματα ηλεκτρονικής επίθεσης, γιατί έχει πιαστεί ένας command and control server που βλέπει ότι παίρνει αντλεί πληροφορία από ελληνικές IP, είτε γιατί κάποια άλλη εταιρεία antivirus έχει βγάλει ένα report και αναφέρει ότι εμπλέκονται και Έλληνες, ελληνικές IP που έχουν δεχτεί επιθέσεις. Δηλαδή, ως τώρα, δυστυχώς η εμπειρία μας είναι ότι εμείς πηγαίνουμε και ενημερώνουμε τους φορείς ότι έχουν δεχτεί επίθεση, χωρίς ήδη καν να το γνωρίζουν. Παρόλο που ξέρουμε και κάποιες περιπτώσεις ότι γνωρίζουν ότι έχουν δεχτεί ηλεκτρονικές επιθέσεις, απλώς ίσως δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει ελληνικό CERT που θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να βοηθηθούν από αυτό. Εδώ αναφέρονται κάποια περιστατικά ηλεκτρονικών επιθέσεων, τα οποία είναι τα τελευταία χρόνια, είναι γνωστά, τα έχετε δει όλοι. Το Stuxnet, το Night Dragon, Dooku, Viper, Flamer, Red October. Και ένα που έχει σημασία είναι ότι βλέπουμε ότι αυτά τα περιστατικά, αυτές οι μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις ξεκινάνε πολύ νωρίς και ανοιχνεύονται πολύ αργά. Κατά μέσο όρο, δηλαδή, θα πάρει 2 με 3 χρόνια για να ανοιχνευθεί κάποια μεγάλη ηλεκτρονική επίθεση. Συνήθως είναι κυβερνοκατασκοπία, ίσως και βιομηχανική κατασκοπία σε κάποιες περιπτώσεις. Και δίπλα αναφέρουμε λίγο ανδεικτικά και σε ποιες περιοχές έχει ανοιχνευτεί αυτό. Θα αναφέρω αυτά γιατί είναι εκτός ίσως από το Stuxnet. Τα υπόλοιπα είχαν και ελληνικά θύματα. Και δυστυχώς δεν το γνώριζαν, δηλαδή το διαπιστώσαν πολύ αργότερα. Θέλω να πω ότι οι ηλεκτρονικές επιθέσεις στοχεύουν κάποιες συνήθως συγκεκριμένες χώρες, συνήθως είναι κάποιες χώρες από πίσω, αλλά δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι στο απειρόβλητο ή ότι δεν έχουμε και εμείς θύματα. Οι δύο κάτω κατηγορίες αφορούν κάποια botnet, όπως είναι το Zeus, τα οποία τα είδαμε να δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα, κυρίως αυτά αφορούν κυβερνοέγκλημα. Αλλά είδαμε και κάποιες περιπτώσεις όπου είχαμε DDoS επιθέσεις χακτιβισμού, τα οποία σε αυτή τη φάση είναι ακόμα μικρά και δεν μπορούν να επηρεάσουν. Αλλά αξίζει να σημειωθεί λίγο ότι θα πρέπει ίσως να δούμε και το νομικό πλαίσιο αυτών των δύο περιπτώσεων, των botnet και των DDoS επιθέσεων χακτιβισμού, γιατί δεν καλύπτονται αυτές οι επιθέσεις και δεν αντιμετωπίζονται από νομικής πλευράς. Αυτές οι επιθέσεις συγκεκριμένες τι μας έδειξαν, ότι συνήθως εκμεταλλεύονται τα δίκτυα, το ίντερνετ, τα email, USB, κινητά, τηλέφωνα και tablets ως τρόπο μόλυνσης. Κάτι κοινό σε αυτές τις επιθέσεις εκμεταλλεύονται zero-day vulnerabilities, που σημαίνει τι, ότι το σύστημά σας όσο ενημερωμένο και τέλειο να είναι, έχει κάποια δυναμία, την οποία δεν την ξέρετε εκείνη τη στιγμή. Άρα ξεκινάμε ότι το σύστημά σας δεν είναι ασφαλές, αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Κάτι άλλο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι είδαμε, αν όχι σε όλες τις περισσότερες προηγούμενες επιθέσεις, χρήση ψηφιακών υπογραφών. Τα malware είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από έμπιστες οντότητες. Είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζεται πλέον λίγο γενικά ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ψηφιακές υπογραφές.
και βλέπουμε ότι πολλές διαρρέουν και χρησιμοποιούνται και για επιθέσεις. Είτε να σας μολύνουν με malware, είτε ακόμη και να παρακολουθήσουν τις επικοινωνίες σας. Εγκαθιστούν εργαλεία remote administration tools, trojans και οτιδήποτε malware, τα οποία είναι modular και στην πορεία σας προσθέτουν και καινούργιες δυνατότητες ανάλογα τι θέλουν να εκμεταλλευτούν. Κύριοι στόχοι, κυβέρνηση και κρίσιμες υποδομές. Δυστυχώς, τους ίδιους στόχους έχουμε και στην Ελλάδα. Στα προηγούμενα περιστατικά, ανάλογα την περίπτωση, είχαμε θύματα τα οποία ανήκανε στον χώρο της κυβέρνησης, γενικότερα δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο, είτε κρίσιμες υποδομές, οι οποίες τουλάχιστον όσα εμείς όσες περιπτώσεις αντιμετωπίσαμε, ενημερώσαμε τις εταιρείες αυτές, τις οποίες εμείς θεωρούμε στη γενική ιδέα κρίσιμες υποδομές, για τα περιστατικά αυτά και να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα ασφάλειας. Και αυτό που συνήθως κάνουν όταν κάποιος κάνει μια ηλεκτρονική επίθεση, αυτό που θέλει είναι τι. Συνήθως είναι να κλέψει πληροφορία. Για τον τρόπο αυτό συνήθως παίρνει αρχεία. Έχουμε δει ότι χρησιμοποιούν κάμερα και μικρόφωνα, ενεργοποιούν για να πάρουν πληροφορία. Περιπτώσεις όπως το Flamer μπορεί να χρησιμοποιήσουν και Bluetooth. Εμείς δεν το είδαμε τουλάχιστον στην Ελλάδα αυτή τη χρήση. Ξέρουμε ότι έχει δυνατότητα, αλλά δεν την είδαμε στην πράξη, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, αυτά που δεν είδαμε ακόμα στην Ελλάδα είναι να πάρουν κοντρόλ από SCADA και Bluetooth από όλα τα προηγούμενα. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε αντιμετωπίσει σαν περιστατικά και εδώ. Έχουμε διαρροή πληροφοριών, έχουμε παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών και επικοινωνιών γενικά, κυβερνοκατασκοπία, κατασκοπία, να προσπαθούν να επηρεάσουν τη λειτουργία είτε οργανισμού είτε φορέα στο ελληνικό δημόσιο. Control SCADA ακόμα δεν έχουμε δει, τουλάχιστον εδώ, κάτι αντίστοιχο. Τι κάνουμε εμείς ως ΕΡΤ, πού μπορούμε να βοηθήσουμε? Εμείς ενημερωνόμαστε ή ενημερώνουμε το φορέα για την ηλεκτρονική επίθεση. Θα προτιμούσαμε ο φορέας να το καταλάβει μόνος του και να ζητήσει να το αναφέρει σε εμάς, να το ξέρουμε σαν περιστατικό, να ειδοποιήσουμε αντίστοιχους φορείς. Συνήθως το ενημερώνουμε εμείς. Το δεύτερο στάδιο είναι η συλλογή στοιχείων. Το οποίο ή το κάνουμε εμείς ή το κάνει ο ίδιος ο φορέας. Μας δίνει τα στοιχεία τα οποία θέλει να μας δώσει για να τον βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής επίθεσης. Ανάλογα με την επίθεση, μπορούμε να προτείνουμε στο φορέα ή στην κρίσιμη υποδομή κάποια άμεσα μέτρα τα οποία μπορεί να κάνει για να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο περιστατικό. Αφού εμείς στη συνέχεια αναλύσουμε τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, μπορούμε να πάμε σε περισσότερη λεπτομέρεια και να δώσουμε πιο εξειδικευμένα μέτρα, τα οποία μπορεί να λάβει για να αντιμετωπίσει την επίθεση ή να κάνει πιο ασφαλές το σύστημά του σε νεότερες επιθέσεις. Εκ των υστέρων, και αν το θέλει ο φορέας, μπορούμε να τον βοηθήσουμε σε έναν έλεγχο ασφάλειας. Γενικά, προτείνουμε κάποια μέτρα ασφάλειας, τα οποία βεβαίως είναι και λίγο στην διάθεση του φορέα να τα λάβει. Όχι, εμείς δεν τον υποχρεώνουμε να πάρει τα μέτρα ασφάλειας. Εμείς απλώς του προτείνουμε τι θα πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη επίθεση. Ή κάποιες άλλες αδυναμίες, εάν δούμε, που συνήθως και αυτό γίνεται, ότι δεν είναι συνήθως μόνο μία αδυναμία που υπάρχει, τι άλλα πρέπει να κάνει για να καλύψει τις αδυναμίες αυτές. Και τέλος, του δίνουμε κάποιο πόρισμα, συνήθως όχι όλη την αναφορά, γιατί κάνουμε και εμείς μία μελέτη. Συνήθως παίρνει ένα μέρος της μελέτης αυτής που αφορά αυτόν και τα μέτρα ασφάλειας που θα έπρεπε να πάρει για να είναι πιο ασφαλές το σύστημά του. Αυτό ήταν ο ΣΕΡΤ, ως εθνικό ΣΕΡΤ. Ποια θέματα βλέπουμε εμείς σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή? Ότι υπάρχει ένα κενό, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, και από τον ΓΕΘΑ κυρίως, ότι υπάρχει μία έλλειψη σε ένα εθνικό συντονισμό. Δεν υπάρχει μία εθνική στρατηγική κυβερνοασφάλειας. Κάτι που λίγο αρχίζει και η τάση είναι να επιβληθεί υποχρεωτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα κράτη να την καθορίσουν. Ένα άλλο στάδιο, στο οποίο ήδη γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι η επικαιροποίηση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας, ο οποίος βεβαίως αφορά τα εθνικά διαβαθμισμένα δίκτυα, αφορά υλικό και πληροφορίες, στον οποίο συμμετέχει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ως Εθνική Αρχή InfoSec και φυσικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΘΑ ως Εθνική Αρχή Ασφαλείας. Δηλαδή, η υπηρεσία μας έχει και μια εμπειρία που προέρχεται λίγο και από αυτό το κομμάτι. Και φυσικά, κάτι που πρέπει να γίνει είναι ο καθορισμός πολιτικής ασφαλείας, γενικότερα μιας πολιτικής ασφαλείας, που απλώς ένα κομμάτι της θα πρέπει να είναι η κυβερνοασφάλεια. Μην τη βλέπετε αποκομμένα την κυβερνοασφάλεια, πρέπει να είναι απλώς ένα κομμάτι της συνολικής πολιτικής ασφαλείας. Και φυσικά αυτή η πολιτική ασφαλείας δεν πρέπει να αφορά μόνο την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το δημόσιο, πρέπει να αφορά και τις κρίσιμες εθνικές υποδομές.
Και φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται. Το έχουμε δει πολλές φορές στην πράξη, πολλές ηλεκτρονικές επιθέσεις που αντιμετωπίσαμε να είχαν προβλεφθεί αν ήδη οι φορείς και οι κρίσιμες υποδομές εφαρμόζαν απλώς τα μέτρα τα οποία είχαν ήδη προβλέψει. Κάποιοι δεν είχαν πολιτική ασφαλείας, κάποιοι είχαν. Και φυσικά, αν την εφαρμόζανε, δεν θα είχαν δεχτεί και τις επιθέσεις αυτές. Δεν έχει αξία να φτιάξουμε όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο, αν δεν θέλουμε να το εφαρμόσουμε. Και πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος ώστε να εφαρμοστεί. Αυτά ήθελα να πω σε εθνικό ΣΕΡΤ. Όσοι δεν μας γνωρίζετε, ανήκουμε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και αυτά είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαυρίδη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι και για το δημόσιο τομέα υπάρχει μία άρχη η οποία ασχολείται με την αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών επιθέσεων. Αυτό που θα ήθελα επίσης να κρατήσω είναι το γεγονός ότι πρέπει να επιβληθεί μία ευρωπαϊκή στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια, αλλά και το γεγονός ότι για να γίνει έτσι πιο αποτελεσματικό το έργο της, του Greek CERT, της Εθνικής Αρχής Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Υποθέσεων, θα είχε ένα ιδιαίτερο νόημα, ειδικά για το δημόσιο τομέα που είναι κατακαιρματισμένο σε διάφορους οργανισμούς, υπηρεσίες κτλ., να υπάρχουν και διάφοροι άνθρωποι σε αυτούς τους οργανισμούς, οι οποίοι να έχουν την εξειδίκευση πάνω στην ηλεκτρονική ασφαλεία, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται και με την Εθνική Αρχή και να μπορούν να τη βοηθάνε προς το έργο της. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Δ. Βασίλης Βλάχος, είναι λέκτορας στο Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας στο ΔΕΗ Λάρισας. Έχει εξειδίκευση πάνω σε θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας και κυβερνοεπιθέσεων και θα μας δώσει έτσι μια πιο ακαδημαϊκή άποψη για τις κυβερνοεπιθέσεις. Ευχαριστώ θερμότατα τους διοργανωτές για την πρόσκληση και ειδικότερα το ΚΕΜΕΑ για αυτή την πολύ ωραία συνεδρία την οποία έχει διοργανώσει. Θα προσπαθήσω να είμαι τηλεγραφικός, όντας και ο τελευταίος ομιλητής. Το τελευταίο πράγμα που σας χωρίζει από τον καφέ ή ότι ακολουθεί αμέσως μετά. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι κάθε τεχνολογικά ανεπτυγμένο κράτος είναι απόλυτα εξαρτημένο από την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών του συστημάτων. Η ενδεχόμενη κατάρρευσή τους θα οδηγούσε σε ένα χάος. Το ίδιο πράγμα αποτυπώνεται και στον οδηγό στην Εθνική Στρατηγική των ΗΠΑ στο Υπουργείο Άμυνας, που λέει ότι ηρωνικά οι τεχνολογίες οι οποίες δίνουν όθηση και δύναμη και υπεροχή σε ένα κράτος είναι αυτές που μπορούν να το καταστήσουν και εξαιρετικά ευάλωτο εάν αυτές καταρρεύσουν. Στις προηγούμενες εξποζέ είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποιες παλιότερες αρκετά γνωστές κυβερνοεπιθέσεις, όπως για παράδειγμα την υπεξαγωγή τεραμπάιτ δεδομένων από το μη διαβαθμισμένο δίκτυο του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Από την επίθεση στην Εσθονία που οδήγησε και στη δημιουργία του πρώτου νατοϊκού κέντρου εκεί πέρα, από την επιχείρηση παρακολούθησης του γραφείου του Δαλάη Λάμα για αρκετούς μήνες και τέλος από κάποιες επιθέσεις σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στην Κίνα, όπου είχαν ως αποτέλεσμα εταιρείες κολοσσού όπως η Google να αποσυρθούν για κάποιους μήνες. Αυτή τη στιγμή στον κυβερνοχώρο δραστηριοποιούνται διάφορες δυνάμεις. Άλλες έχουν έτσι μια στρατηγική παρέμβαση. Άλλες παραμένουν κάπως μυστήριο. Μια έτσι απλοϊκή, θα έλεγα ίσως ψυχοπολεμική προσέγγιση, θα όριζε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν την κυριαρχία, εκτός από τις γνωστές υπηρεσίες NSA-DIA. Υπάρχει πλέον και το US Cybercom. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον θεωρούν ότι ο κυβερνοχώρος είναι το πέμπτο πεδίο μετά την ξηρά θάλασσα, αέρα και διάστημα, στο οποίο πρέπει να αποκτήσουν καθολική υπεροχή και γι' αυτό το λόγο έχουν δημιουργήσει την ανάλογη διεύθυνση, στην οποία είναι ένας στρατηγός, τετράστερος αστρικός, ο οποίος ηγείται. Το Ισραήλ έχει τη μονάδα 8200, η οποία είναι ελάχιστα γνωστή, αλλά πάρα πολύ αποτελεσματική. Στη χώρα μας υπάρχει η ΔΚΙΒ, η οποία κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι όσα ακούστηκαν δεν περιγράφουν απόλυτα τις επιτυχίες που έχει και το αποτέλεσμα της σκληρής εργασίας τους. Και βέβαια και άλλες χώρες όπως η Τουρκία σε συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερα δραστήριες στην ανάπτυξη, για παράδειγμα, ιομορφικού λογισμικού και άλλων σχετικών τεχνολογιών, όπως και η Βρετανία. Από την άλλη πλευρά, πιο ανασχετικό και λιγότερο εύκολο να εκτιμηθεί είναι η δράση άλλων χωρών. Για παράδειγμα, στην Κίνα υπάρχει η περιβόητη ομάδα 61-398. Στην Κίνα οι ομάδες παίρνουν ένα πενταψήφιο αριθμό που τις χαρακτηρίζει μοναδικά.
Η ομάδα λοιπόν αυτή ειδικεύεται στον κυβερνοχώρο και έχει επιδείξει πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάποια παραδείγματα στη συνέχεια. Η Βόρεια Κορέα, η οποία πρακτικά δεν έχει καθόλου ίντερνετ, διαθέτει διάφορες ομάδες οι οποίες ασχολούνται με αυτό. Άλλες εντός της Βόρειας Κορέας και κάποιες βρίσκονται με κάποιο τρόπο και εκτός. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί ενώ δεν υπάρχει κανένας στόχος πρακτικά που θα μπορούσε να πλήξει τη Βόρεια Κορέα, οι ελάχιστες σελίδες είναι αφιερωμένες στον ηγέτη και σε κάποια κομματικά όργανα, πρακτικά μπορούν να δημιουργήσουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Και τέλος υπάρχει η Ρωσία, η οποία έχει διάφορες πάρα πολύ δραστήριες και ικανές υπηρεσίες. Η JRU είναι αντίστοιχη της DIA των Ηνωμένων Πολιτειών και το Κέντρο για την Εκτίμηση της Στρατιωτικής Δύναμης των άλλων κρατών. Νομίζω ότι ο τίτλος είναι άκρος αυτοπεριγραφικός για το τι ακριβώς κάνει. Από εκεί και πέρα, οι χώρες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κυβερνοχώρο έχουν διαφορετικά κριτήρια και διαφορετικό τρόπο δράσης. Άλλες χώρες επιλέγουν να πλήξουν όσο περισσότερους στόχους γενικού ενδιαφέροντος τους θεωρούν χρήσιμους, ενώ κάποιες άλλες εστιάζουν πολύ συγκεκριμένα σε ένα-δύο στόχους που θεωρούν την απόλυτα σημαντική για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Άλλες παράγουν τεχνογνωσία, κενά ασφάλεια τα οποία δεν είναι γνωστά ακόμα σε κανέναν, τα zero day exploits, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της ΕΥΠ, ενώ άλλοι ειδικεύονται στο να χρησιμοποιούν κοινωνική μηχανική, δηλαδή τρόπους να πείθουν τα θύματα τους να ανοίγουν μολυσμένα αρχεία, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στους υπολογιστές τους. Άλλες δουλεύουν κατευθείαν με δικούς τους πόρους, άλλες χρησιμοποιούν συνεργάτες και άλλες θα έλεγα ότι δίνουν τις δραστηριότητες αυτές με κάποιο τρόπο σε τρίτες ομάδες. Οι στόχοι διαφοροποιούνται με την έννοια ότι πολλές φορές η υπεξαγωγή δεδομένων είναι το πρώτο και το βασικότερο κίνητρο, αλλά σε άλλες περιπτώσεις είναι σημαντικό να πληγούν καταστροφικά κάποιοι υπολογιστές στόχοι, κάποια συστήματα στόχοι. Και φυσικά κάτι τέτοιο μπορεί να γίνεται άμεσα, είτε και πολύ μακροπρόθεσμα. Έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν καταγραφεί ακόμα και 5 χρόνια ένα δίκτυο υπεξαγωγής δεδομένων με κακόβουλο λογισμικό να βρίσκεται σε λειτουργία και να μην το έχει αντιληφθεί κανένας νωρίτερα. Και φυσικά κάθε υπηρεσία, ανάλογα τη χώρα που βρίσκεται, έχει κάποιους περιορισμούς. Σε δυτικές χώρες, η αρνητική δημοσιότητα, οι διπλωματικές σχέσεις που μπορεί να έχουν πρόβλημα ή ακόμα και το εθνικό νομικό πλαίσιο, περιορίζουν αρκετά κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες. Σε άλλες χώρες που αυτά τα πράγματα λύνονται πιο εύκολα, είναι πιο συγκεντρωτικά τα καθεστώτα, οι περιορισμοί αυτοί δεν υφίστανται. Θα αναφερθώ και εγώ στο Stuxnet, όπως έκαναν και πολλοί από τους προηγούμενους ομιλητές, απλά και μόνο για να το ταυτοποιήσω με τους προηγούμενους στόχους που θέσαμε. Έτσι, αν σκεφτεί κάποιος ότι το Stuxnet χρησιμοποιεί 4 κενά ασφάλειας, τα οποία στη μαύρη αγορά θα μπορούσαν να πουλήσουν για δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Άρα είναι σίγουρο ότι καμία ομάδα κυβερνοεγκληματιών δεν θα πέταγε 200.000 δολάρια για να φτιάξει μόνο μία μορφή ιομορφικού λογισμικού. Επίσης, χρησιμοποιεί κλεμμένα πιστοποιητικά από διάφορες εταιρείες για να μπορεί να εγκατασταθεί στον πυρήνα των Windows χωρίς να υπάρξει καμία ενημέρωση από το σύστημα. Άρα, σημαίνει ότι υπάρχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους απόρριτα πιστοποιητικά, τα οποία και αυτά κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά αν κάποιος επιχειρήσει να τα βρει στη μαύρη αγορά. Και τέλος, ο στόχος που ήταν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ατάνηση του Ιράν και οδήγησαν στην καθυστέρηση στις διαδικασίες του πυρηνικού του προγράμματος, νομίζω ότι δείχνει ξεκάθαρα ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτό, αφού χρειάστηκαν έτσι και πάρα πολλοί χρόνος. Εκτιμάται ότι απαιτήθηκαν 50 με 60 ανθρωπομήνες από πολύ έμπειρους μηχανικούς για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Τώρα, άλλες λεπτομέρειες και εικασίες, αν βρέθηκαν συμβολισμοί και κάποια string τα οποία να παραπέμπουν σε χώρες όπως το Ισραήλ μέσα στον κώδικα ή οτιδήποτε άλλο, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε χωρίς όμως να είναι και το βασικό. Μία άλλη περίπτωση που έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι, αν θυμάστε, το 2007 που είχε γίνει η σύραξη μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας για την Νότια Οσετία. Παράλληλα με τις κινητικές, με τις φυσικές επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού, υπήρχε ένα φόρουμ εθνικιστικό στη Ρωσία, το οποίο συντόνιζε τις κυβερνοεπιθέσεις απέναντι σε όλους τους δικτυακούς τόπους της Γεωργίας. Μία ανάλυση έτσι, που έγινε open source intelligence προέκυψε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, αυτοί οι οποίοι είχαν δηλώσει το συγκεκριμένο φόρουμ και η υποδομή που χρησιμοποίησαν είναι πάρα πολύ παρόμοια, είναι ακριβώς η ίδια για την ακρίβεια, με αυτοί που χρησιμοποιούν γνωστές εγκληματικές ομάδες στην Ρωσία που ασχολούνται με το κυβερνοέγκλημα, έτσι με ψεύτικες πιστωτικές κάρτες, πορνογραφικό υλικό, ρέπλικες από αντικείμενα ακριβά. Έχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία, χρησιμοποιούν την ίδια υποδομή
χρησιμοποιούν providers οι οποίοι, ό,τι και αν κάνετε, ακόμα και σε υψηλότερο επίπεδο, αν κάνετε καταγγελίες, δεν πρόκειται να πειράξουν καθόλου το site το οποίο έχετε σηκώσει και τις υποδομές που έχετε. Ονομάζονται bulletproof hosting. Και ίσως να μην βοηθάει ιδιαίτερα η ατυχή συγκυρία ότι ο provider που χρησιμοποίησαν, ο steadyhost.ru, βρίσκεται μεσοτυχία με την υπηρεσία που έχει να κάνει με την εκτίμηση της στρατιωτικής δύναμης των άλλων χωρών, έτσι και υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, όπως και ένα τετράγωνο παραπέρα από την GRU. Ο κύριος που βλέπετε στα δεξιά είναι γνωστός κυβερνοεγκληματίας, ο οποίος όμως έχει καταφέρει να δραστηριοποιηθεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτή τη χώρα και μάλιστα σε ορισμένες φωτογραφίες φαίνεται να είναι και με σημαίνοντα στελέχη της ρωσικής πολιτικής σκηνής. Όλα αυτά έτσι δημιουργούν κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο δεν ήταν εφικτή η άμεση αντιμετώπιση της συγκεκριμένης επίθεσης, αν το επιθυμούσαν οι ρωσικές αρχές. Τέλος, υπάρχουν κάποια άλλα μέσα λειτουργίας, όπως για παράδειγμα κάποιες ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνικές που ονομάζονται Advanced Persistent Threats και είναι διάφορα στον αριθμό, έχουν αναγνωριστεί περίπου 20. Το Comment Crew, το Up2One, είναι το πιο γνωστό από όλα. Και πάλι μία έτσι σε βάθος ανάλυση από Αμερικάνους ερευνητές, η οποία ολοκληρώθηκε σχετικά σύντομα, έδειξε ότι διάφορες έτσι συμπτώσεις, ότι για παράδειγμα πάρα πολλές από τις τελικούς control servers, εξυπηρετητές ελέγχου, είχαν χρησιμοποιήσει και άλλους ενδιάμεσους, αλλά τελικά κατάφεραν να βρουν την αρχική προέλευση πολλών από αυτών, οδηγούν σε μια περιοχή στη Σαγκάη, όπου βρίσκεται η περιβόητη ομάδα 61-3-98. Επίσης, κάποια μέμο που είχαν διαρρεύσει για την παροχή ειδικής οπτικής υποδομής, ώστε να μπορεί αυτή η μονάδα να λειτουργεί πάρα πολύ καλά, σε συνδυασμό με ότι χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι για να πραγματοποιήσουν τόσες πολλές επιθέσεις όλο το 24ωρο χωρίς σχεδόν σταματημό. Και τέλος, ότι φαίνεται ότι αυτοί οι hackers λειτουργούν πέραν από τους περιορισμούς που θέτει το μεγάλο firewall της Κίνας. Έτσι, πρακτικά στην Κίνα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία με τον έξω κόσμο περιορίζονται. Υπηρεσίες όπως το Facebook, το Twitter, site τα οποία μπορεί να είναι κριτικά στο κινέζικο καθεστώς ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν αυτά τα δεδομένα από το firewall το οποίο έχει καταστήσει η Κίνα. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Όπως επίσης και όλοι οι στόχοι που έχουν πλήξει εντάσσονται περισσότερο ή λιγότερο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις απόλυτα, στο 12ο πενταετές πλάνο ανάπτυξης που έχει θέσει η Κίνα. Πάλι με open source intelligence έχουν καταφέρει οι Αμερικάνοι ερευνητές να προσδιορίσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Έτσι, έχουν προφίλ σε κάποια στρατιωτικά δίκτυα, αλλά πριν ενταχθούν εκεί πέρα, έχουν αφήσει, όπως είπε ο κ. Φακιανάκης, το αποτύπωμά τους στο διαδίκτυο. Και άρα, ενώνοντας τις κουκίδες, μπορούμε να σχηματίσουμε κάποια εικόνα. Έτσι λοιπόν, η έρευνα αυτή, η οποία προφανώς είναι εξαιρετικά αναλυτική, δείχνει ξεκάθαρα ότι μάλλον υπάρχει μια ταύτιση μεταξύ αυτών των τριών hackers με τη συγκεκριμένη ομάδα. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο Κόκκινος Οκτώβρης, ο οποίος στην ουσία είναι ένα δίκτυο όπου υποκλέπτει τα πάντα από τα πάντα, από κινητά τηλέφωνα, από υπολογιστές, χρησιμοποιεί keyloggers, παίρνει screenshots από την οθόνη σας, γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με πληροφορία το υποκλέπτει. Δείχνει ιδιαίτερη αδυναμία και σε αρχεία που είναι κρυπτογραφημένα με το σύστημα που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περίεργο βέβαια είναι ότι κάτι τέτοιο, ο συγκεκριμένος κώδικας, αν τον αναλύσει κάποιος, θα δει ότι φαίνεται να είναι μια κινέζο-ρωσική συνεργασία, υπό την έννοια ότι τα exploits που έχουν χρησιμοποιηθεί φαίνεται να είναι κινέζικα, ενώ τα modules τα οποία προσθέτουν διαφορετική λειτουργικότητα, υπάρχουν παραπάνω από 30 διαφορετικά modules με ξεχωριστή λειτουργικότητα σε 1000 αρχεία, φαίνεται να έχουν αναπτυχθεί από Ρώσους προγραμματιστές. Για την ώρα δεν έχουμε ακριβή εικόνα το ποιοι ακριβώς είναι πίσω από αυτή την επίθεση. Δεν ξέρω αν η ΕΕΠ έχει κάποια στοιχεία και θέλει να τα μοιραστεί μαζί μας, αν δεν τα κυκλοφορήσουμε παρά έξω, να μας εμπιστευτεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι και στην Ελλάδα υπήρξαν κάποια θύματα. Εγώ γνωρίζω για 5, ίσως να είναι παραπάνω. Άρα, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε στην επόμενη ExpoSec. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε σε συνεργασία με το AIT, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι να φτιάξουμε ένα monitoring σύστημα, ένα σύστημα παρακολούθησης, ένα σύστημα άγκυρης προειδοποίησης για ανάλογες επιθέσεις. Πιστεύουμε ότι δεν είναι
Καλό να παίρνεις πολλή πληροφορία από λίγα συστήματα, αλλά αντίθετα ελάχιστη πληροφορία από πάρα πολλά. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να κοιτάμε αν αυξάνονται ή μειώνονται οι επιθέσεις που καταγράφουν τα firewalls των χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με τους οποίους θέλουμε να έρθουμε σε συνεργασία και χρησιμοποιώντας κάποια επιδημιολογικά μοντέλα να εκτιμήσουμε αν κάποια επίθεση κακόβουλου λογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν θα σας κουράσω όμως τώρα με τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Μερικές προτάσεις, μια και εδώ πέρα βρισκόμαστε για να συζητάμε και να αναζητούμε λύσεις για τέτοιου είδους θέματα. Αυτή τη στιγμή στον ελληνικό κυβερνοχώρο δραστηριοποιούνται το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η ΔΚΙΒ, η ΕΕΠ, που είναι η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, το ΚΕΜΕΑ, και άλλοι 10 φορές περίπου, σύμφωνα με μια μελέτη που είχε κάνει ο κύριος Γκρίτσαλης και είχε δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια. Όλοι από αυτούς έχουν να δείξουν εξαιρετικά αξιόλογο έργο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ωστόσο, νομίζω ότι όπως τονίστηκε προηγούμενος, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να επαυξήσουμε κάπως τη συνεργασία. Η δικιά μου πρόταση που έχω να κάνω είναι ότι αυτή τη στιγμή το ΚΕΜΕΑ έχει φτιάξει εδώ πέρα, θα έλεγα, την Dream Team της ασφάλειας. Θα πρότεινα να κλειδώσουμε αυτούς τους κυρίους εδώ μέσα μέχρι να συμφωνήσουν να συναντιούνται τακτικότατα μία φορά το μήνα αυτοί ή κάποιοι εκπρόσωποι τους. Να συμμετάσχει ο αμυντικός τομέας, ο οποίος έχει κάθε λόγο και μπορεί να συνδράμει σημαντικά, ο ιδιωτικός τομέας, ο ακαδημαϊκός χώρος σε άτυπες συνεργασίες, έτσι χωρίς να χρειάζεται να βγει το συγκεκριμένο ΦΕΚ να το υπογράψουν όλοι, χωρίς να υπάρχουν ιεραρχίες ή ανελαστικά χρονοδιαγράμματα. Χωρίς να έχουμε ακαδημαϊκές, στρατιωτικές περγαμηνές ή οτιδήποτε άλλο, απλά και μόνο για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε εύκολα μη διαβαθμισμένες πληροφορίες, να αυξήσουμε το ποσοστό συνεργασίας που έχουμε και να δούμε πώς αμοιβαία μπορούμε να ωφεληθούμε όλοι. Οι τεχνολογίες υπάρχουν για αυτό το πράγμα. Έτσι, η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά απλή. Τέτοιες δράσεις όπως το σημερινό πάνελ του ΚΕΜΕΑ νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ, αλλά δεν φτάνει μία το χρόνο. Ούτε φτάνουν μόνο οι ασκήσεις της ΔΚΙΒ, οι οποίες παρεπιπτόντως είναι εξαιρετικές και έχουμε μάθει απίστευτα πολλά πράγματα και έχουμε αναπτύξει πολλές συνεργασίες. Πρέπει αυτό να γίνεται σε τακτική βάση, σε σταθερή βάση, ημιεπίσημα, άτυπα, αλλά πάντως να γίνεται. Έτσι, πάντα το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βλάχο για έτσι, την ευρύτερη εικόνα που μας έδωσε σε διεθνές επίπεδο, τι συμβαίνει με τις κυβερνοεπιθέσεις, με τις συνεργασίες μεταξύ κρατών ή για τις κόντρες που ενδεχομένως υπάρχουν. Πιστεύω ότι έχουμε το χρόνο για μία ή δύο ερωτήσεις πριν το διάλειμμα. Οπότε, αν υπάρχουν ερωτήσεις, παρακαλώ. Απλά πείτε μας και την ιδιότητά σας και το όνομά σας. Ναι, λοιπόν, Δημήτρης Αντιφαντής, από Στρατός Αεροπορίας. Είχα και προηγουμένως παρέμβει. Κάτι ήθελα να πω στον κύριο Αντιπλήρχο. Γύρω από τις σχολές που έχει κάποια σκέψη να ενιοποιηθούν όλες οι σχολές και να μπορέσουν να βγάζουν καλύτερο υλικό. Μ' είχε απασχολήσει σαν οργανωτική σκέψη ότι οι στρατιωτικές σχολές υψηλής στάθμης, υψηλωτάτης στάθμης, με επιλογή αξιοκρατική, όχι τα δικά μας παιδιά, αλλά αξιολογική αξιολόγηση, με αξιολόγηση να μπαίνουν μέσα, θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα. Δεν ξέρω αν με βρίσκει σύμφωνο, τέλος πάντων, αυτή είναι η σκέψη μου. Ενιαία σχολή για όλα τα σώματα, για ΕΕΠ, ναυτικό, αστυνομία, hackers και όλα αυτά τα πράγματα σε ενιαία σχολή, υψηλωτάτου επίπεδου και μεταπτυχιακούς κλπ. Αυτόνομοι. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, γίνεται, φαντάζομαι, μια πάρα πολύ καλή δουλειά και σε ακαδημαϊκό επίπεδο και σε πολλά ακαδημαϊκά τμήματα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά, αυτό είναι ένα θέμα περισσότερο που πρέπει να ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο και δεν ξέρω αν ίσως θα δέριαζε και στην συγκεκριμένη ενότητα για την κυβερνοάμυνα και την προστασία χρησιμών υποδομών. Είναι πάντως μια σκέψη η οποία θα μπορούσε να αξιολογηθεί. Κάποια άλλη ερώτηση? Ο Σπυρόπουλος, ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της ΕΕΠ αν υπάρχει κάποια συνεργασία με την ΑΔΑΕ σε θέματα ανανέωσης των πιστοποιητικών ασφαλείας, τουλάχιστον για τις εταιρείες παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αυτά ανανεώνονται, νομίζω, υπάρχει και ένας συγκεκριμένος
χρονικός ορίζοντας που ανανεώνονται και αν το εθνικό ΣΕΡΤ συνεργάζεται με την ΑΔΑΕ για να βγουν αυτά τα πιστοποιητικά. Ευχαριστώ. Κύριε Μαυρίδη. Να απαντήσω. Έχουμε συνεργασία με την ΑΔΑΕ, αλλά όχι για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μας του εθνικού ΣΕΡΤ σε αυτή την ανανέωση αδειών. Νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ και μόνο. Ή της ΕΕΤ ή κάποιες άλλες αρχές. Πάντως το εθνικό ΣΕΡΤ δεν εμπλέκεται σε αυτό. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Παρακαλώ. Ηλίας Πετούνιας, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή αναφέρουν σχεδόν όλοι οι ομιλητές για την ανάγκη μιας εθνικής στρατηγικής και τη συνεργασία των φορέων, ήθελα να ρωτήσω σε άλλα κράτη αυτό έχει συμβεί και πότε έχει ξεκινήσει, αν είναι πρόσφατο εκεί ή αν εμείς έχουμε καθυστερήσει. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη είναι η εξελίξη όσον αφορά το cloud computing. Κατά πόσο επηρεάζουν τα θέματα ασφαλείας και σε τι βαθμό, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νέα εξέλιξη στην αποθήκευση πληροφοριών, αν υπάρχουν θέματα ασφαλείας με το cloud computing. Αυτό ήθελα. Μάλιστα. Θα θέλετε να απαντήσετε, κύριε Παπαγεωργίου. Λοιπόν, όσο αφορά εθνικές στρατηγικές, σχεδόν όλες οι χώρες έχουν εκπονήσει εθνική στρατηγική. Η δικιά μας στρατηγική, η στρατηγική ήταν αποτέλεσμα, αφού διαβάσαμε κάποιες άλλες στρατηγικές, φτιάξαμε τη δικιά μας στρατηγική στρατηγική. Η πρόταση δε που κάναμε στο τέλος της άσκησης πανόπτυσης είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτήν για να φτιάξουμε μια ομάδα δικιά μας εργασίας, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, και να φτιάξουμε τη δικιά μας εθνική στρατηγική κυβερνοάμυνας. Τώρα, σε αφορά για το cloud computing, ναι, έχει αυτό θέματα ασφαλείας. Νομίζω ότι και αυτό μπορεί να μπει στο γενικότερο σχεδιασμό κυβερνοάμυνας. Και αυτό ακολουθεί τους συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας. Για μένα, επιμένω σε αυτό στο θέμα της ασφάλειας, επειδή δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, νούμερο ένα προσέγγιση είναι να έχουμε σύστημα παρακολούθησης να μπορούμε να εντοπίσουμε έγκαιρα την επίθεση. Αυτό εφαρμόζεται και στο cloud computing και σε οποιοδήποτε άλλο δίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Αν υπάρχει μια τελευταία ερώτηση, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε την Πέμπτη Ενότητα, Κυβερνοάμυνα και Προστασία Κρισιμών Υποδομών από Κυβερνοεπιθέσεις. Νομίζω ότι έχουμε τον χρόνο να κάνουμε 30 με 40 λεπτά διάλειμμα. Εγώ θα ήθελα από μέρους μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Όπως επίσης θα ήθελα να πω ότι, σαν τελευταίο σχόλιο, ότι όσο η τεχνολογία μπαίνει περισσότερο στις ζωές μας, τόσο θα είμαστε και πιο εκτεθειμένοι απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις. Γι' αυτό χρειάζεται εγρήγορση από όλους. Σας ευχαριστώ.